πάλι. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Σήμερα έχω για σας αυτό εδώ το καταπληκτικό make-up look που είναι σε πάρα πολύ ζεστές αποχρώσεις και ταιριάζουν πάρα πολύ νομίζω με τα πράσινα καινούργια μου μάτια. Πώς σας φαίνομαι εντωμεταξύ με αυτά τα πράσινα μάτια? Μου πάνε? Θέλω να μου γράψει το comment σας από κάτω. Αν με προτιμάτε με πράσινα ή με καφέ μάτια, γιατί δεν έχω ενδιάμεσα περισσότερο. Όπως και να έχει, θέλω να δείτε αυτό το βίντεο, να μου πείτε τα comments σας από κάτω, πώς σας φαίνεται, αν έχετε κάποια απορία, αν έχετε δοκιμάσει αυτό το στυλ πάνω σας. Μην ξεχνάτε να μου κάνετε subscribe, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό το κουμπάκι. Μην ξεχνάτε ότι ανεβάζω βίντεο κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Και επίσης μην ξεχνάτε το blog μου και το Instagram μου για να βλέπετε τι κάνω συνεχώς. Δείτε το βίντεο και τα λέμε και μετά. Αρχικά σήμερα θα ξεκινήσω με τους Lumilens φακούς επαφής στο χρώμα πράσινο, θα τους δείτε τώρα που θα τους βάλω. Από κάτω θα σας γράψω ακριβώς το χρώμα ποιο είναι. Όσοι με ακολουθάτε στο Instagram έχετε καταλάβει ότι έχω πάθει μια μικρή μανία με τους Lumilens φακούς επαφής τώρα τελευταία. Έχω ξετρελαθεί, είναι μια εταιρεία από Αγγλία. Είναι τρομερά φυσικό το αποτέλεσμα, μου αρέσει πάρα πολύ και πάντα αηδίαζα τους φακούς επαφής, όμως τώρα με αυτούς εδώ βρήκα την ευκολία μου, μπορώ να κάνω διάφορα make-up looks και να φαίνομαι διαφορετική και όλα αυτά φορώντας αυτούς τους φακούς. Εντάξει, γενικότερα εγώ δεν είμαι από αυτές που θα βάλουν τους φακούς και θα βγουν έξω. Νιώθω πάρα πολύ περίεργα να μην έχω το χρώμα του ματιού μου το κανονικό, όμως για τα make-up είναι ό,τι πρέπει. Τέλος πάντων, θα τους βάλω τώρα να τους δείτε. Από κάτω θα σας βάλω και το link για να δείτε και την εταιρεία. Θα ξετρελαθείτε με τα χρώματα και με το φυσικό αποτέλεσμα. Τους βάζω τώρα και παρέρχομαι. Έχω πράσινο μάτι, μπορείτε να το φανταστείτε. Πραγματικά, εγώ έχω ενθουσιαστεί. Μου φαίνεται πάρα πολύ φυσικό το αποτέλεσμα. Εσείς τι νομίζετε? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βάζω και το επόμενο να το δείτε ολοκληρωμένο. Όπως βλέπετε έχω γίνει πράσινο μάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου φαίνεται πάρα πολύ φυσικό, θέλω να μου πείτε από κάτω τη γνώμη σας για αυτούς τους φακούς επαφής. Πάντως είναι πάρα πολύ βολική, δεν με ενοχλάνε καθόλου. Και αν είσαι από αυτές που φοράτε φακούς επαφής με χρώμα για να αλλάζετε μάτι και σας αρέσει όλο αυτό, πρέπει να τους δοκιμάσετε, είναι καταπληκτική. Ξεκινάμε όμως τώρα το make-up μας, έχοντας συνηθίσει λίγο αυτό εδώ το πράσινο μάτι. Για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Θα πάρω τώρα την Too Faced Eyeshadow Base και θα βάλω στα μάτια μου. Και αφού την έχω βάλει, θα πάρω την Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade Ash Brown. Θα πάρω λίγο από το χρώμα και θα το πατήσω εδώ πάνω για να φύγει το περιπτό και να μείνει όσο πρέπει πάνω στο πινέλο μας για να μπορούμε να το δουλέψουμε σωστά. Και σιγά σιγά θα το γεμίζω τραβώντας μικρές γραμμούλες, έτσι ώστε να μην φαίνεται πάρα πολύ ζωγραφιστό, να φαίνεται όσο το δυνατό πιο γίνεται πιο φυσικό. Και αφού έχω φτιάξει τα φρύδια μου, θα πάω στην Anastasia Beverly Hills Subsculpture και θα πάω στο χρώμα New Wave, αυτό εδώ το κίτρινο κροκέ, κάπως έτσι χρώμα. Θα πάω με ένα blending brush να πάρω λίγο χρώμα. Θα φύγω το περιττό και θα σχηματίσω λίγο εδώ το βάθος του ματιού. Με το ίδιο χρώμα θα πάω και από κάτω από το μάτι, έτσι ώστε να το ενώσω. Και στη συνέχεια θα πάω στο χρώμα Down και θα πάω λίγο κάτω από το φρύδι, έτσι ώστε να το μπλεντάρω και να ενωθεί πάρα πολύ καλά η σκιά με το δέρμα. Στη συνέχεια θα πάρω από MAC την παλέτα που έχω φτιάξει και θα πάω στο χρώμα εδώ αυτό εδώ το πορτοκαλί. Και θα πάρω λίγο με ένα blending brush και θα έρθω να τονίσω ακόμη λίγο περισσότερο την εσωτερική και την εξωτερική γωνιά του ματιού. Κάπως έτσι. Στη συνέχεια θα πάρω το Makeup Forever Star Lit σε χρώμα 12 και θα βάλω λίγο στο κέντρο του κινητού μου βλεφάρου με ένα πινελάκι flat, σαν αυτό. Πραγματικά δείτε λίγο πώς γράφει αυτό το χρώμα, δεν έχω βάλει κανένα spray. Είναι απλά από εδώ, το πάτησα και μπήκε. Καταπληκτικό. Πραγματικά. Το λατρεύω. Κοιτάξτε λίγο. Wow. Και με ένα μικρό πινελάκι θα πάω από το ίδιο Star Lit και θα βάλω λίγο στην εσωτερική γωνιά του ματιού. Στη
Στη συνέχεια θα επανέλθω στην Anastasia Beverly Hills Subculture και με ένα πιο μικρό pointed πινέλο θα έρθω εδώ σε αυτό εδώ το χρώμα και θα τονίσω μόνο λίγο στην εξωτερική και στην εσωτερική γωνιά του ματιού, έτσι ώστε να δώσω λίγη περισσότερη ένταση. Δεν θέλω να φύγει το πορτοκαλί αυτό που έχω, απλά θέλω να το τονίσω λίγο περισσότερο. Και με το blending brush που χρησιμοποίησα στην αρχή θα έρθω να το ενώσω πάρα πολύ καλά. Χρησιμοποιώ αυτό που είχα βάλει στην αρχή γιατί έχει λίγο πορτοκαλί από πάνω, έτσι ώστε θα το πλεντάρει και δεν θα φαίνεται τόσο σκούρο. Στη συνέχεια θα πάρω από την αγαπημένη μου Linda Halberg το μαύρο core crayon και θα βάλω λίγο στο μέσα μέρος του πάνω βλεφάρου μου, δηλαδή δείτε πώς θα το κάνω. Απλά θα το περάσω εδώ μέσα, έτσι ώστε να τονίσω πάρα πολύ τις βλεφαρίδες χωρίς να χρειάζομαι eyeliner και τέτοια πράγματα. Το μόνο που θα κάνω τώρα είναι ότι θα το βγάλω λίγο, πάρα πολύ λίγο έξω από το μάτι και με ένα μικρό πινελάκι θα έρθω να το τραβήξω, να το ενώσω πάρα πολύ καλά. Και έτσι έχω κάνει ένα kind of eyeliner, όμως πάρα πολύ smooth, χωρίς να φαίνεται τίποτα σκληρό, τίποτα πάρα πολύ έντονο. Στη συνέχεια τώρα θα πάρω το core crayon, το καφέ από Linda Halberg και θα το βάλω μέσα στο μάτι από κάτω. Στη συνέχεια θα πάρω τη Max Factor Lash Crown και θα περάσω μία στρώση στις βλεφαρίδες μου. Σειρά τώρα για να ολοκληρώσουμε το μάτι θα βάλω τις Unicorn Lashes σε σχήμα Rainbow Wings και αφού έχω τελειώσει με τα μάτια, σειρά έχει το πρόσωπο. Σήμερα θα ξεκινήσω με το Pore Professional από Benefit και θα βάλω εκεί που είναι η πόρη μου πιο έντονη, δηλαδή εδώ στη μύτη. Θα βάλω εδώ στο πηγούνι και εδώ στο μέτωπο. Συνέχεια θα πάρω από Cover Effects το Custom Drops στο χρώμα Blossom και θα βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Και συνέχεια θα βάλω και από το Japanese το Liquid Light Shade 02. Και θα βάλω κάπου εδώ, έτσι ώστε να μην βγει πάρα πολύ ροζ, ούτε πάρα πολύ πορτοκαλί, θέλω κάτι ενδιάμεσο. Και με ένα πινελάκι θα αρχίσω να τα ενώνω όλα πάρα πολύ καλά. Και αφού έχουμε κάνει αυτή εδώ την ομορφιά και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά έτσι, θα πάρουμε το Fox Filler από Huda Beauty στο χρώμα Custard και θα το περάσουμε πάνω και θα δείτε πόσο τέλειο θα γίνει. Σας έχω πει πόσο τέλειο μυρίζει αυτό το make-up, έτσι δεν είναι? Παρέσει πάρα πολύ μυρωδιά του. Και μετά από το make-up θα πάρω το concealer από Make-up Forever το χρώμα Y31. Θα βάλω λίγο στο χέρι μου, δεν θέλει πάρα πολύ, θέλει πάρα πολύ λίγο, κάπου τόσο. Και με ένα μυναλάκι θα βάλω λίγο κάτω από το μάτι. Στην γέφυρα της μύτης, λίγο στο μέτωπο, πάνω από το χείλι και λίγο κάτω εδώ στο πηγούνι. Με το σπόντζα από Linda Halberg θα έρθω και να το δονώσω πάρα πολύ καλά. Συνέχεια θα πάρω το Anastasia Beverly Hills για contouring και θα κάνω λίγο, θα σχηματίσω εδώ στα σημεία που κάνω το contouring μου. Συνέχεια θα πάρω το NYX Total Control, το νούμερο 1 και θα βάλω μία σταγόνα κάτω από το μάτι έτσι ώστε να το φωτίσω λίγο περισσότερο. Μετά θα πάρω την παλέτα Kat Von D, Contouring and Highlight Palette και θα πάρω αυτό το τέλειο που πήρα από Αγγλία, το πινελάκι από Kiko και θα έρθω σε αυτό εδώ το χρώμα και πάρα πολύ απλά θα έρθω να τονίσω λίγο περισσότερο τις γωνιές μου. Συνέχεια θα πάρω την RCMA πούδρα και θα βάλω λίγο στο χέρι μου και θα έρθω με αυτό εδώ το καταπληκτικό πινέλο από Kiko που βλέπετε πως είναι. Πρώτη φορά έχω δει τέτοιο πινελό και θα πατήσω λίγο εδώ πάνω και θα έρθω τα μοναριστά να το βάλω
στο πρόσωπό μου, έτσι ώστε να σταθεροποιήσω τα πάντα χωρίς να αλλάξω το χρώμα τους. Στην ίδια από την παλέτα MAC θα πάρω αυτό εδώ το ρουζ και θα βάλω λίγο εδώ στα μήλα μου. Και στην ίδια θα πάρω το NYX την παλέτα με τα highlights και θα πάω σε αυτό εδώ το χρώμα και θα βάλω λίγο εδώ πέρα. Θα βάλω λίγο και στη γέφυρα της μύτης, γιατί όπως ξέρετε λατρεύω. Συνέχεια θα πάρω το NYX το natural χρώμα για το χείλη μου και θα τα σχηματίσω. Και συνέχεια θα πάρω από Jeffree Star το χρώμα Tati. Today, why do I feel like I linger between... Και για τέλος θα πάρω το Urban Decay All Natural και θα βάλω σε όλο το πρόσωπο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο μου, ελπίζω να σας έχει αρέσει. Όπως βλέπετε αυτές οι ζεστές αποχρώσεις νομίζω κολακεύουν πάρα πολύ εμάς τις μεσογειακές γυναίκες, γενικότερα όλες τις γυναίκες. Όμως, ναι, το λατρεύω αυτό το look. Θέλω να το δοκιμάσετε και να μου κάνετε tag να δω το δικό σας make-up που έχετε κάνει. Μην ξεχνάτε τα comments από κάτω, μην ξεχνάτε το subscribe. Τα λέμε την Πέμπτη, τα φιλιά μου, να είστε όλες καλά!